πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Όταν κόβετε το κρέας από τη διατροφή σας, μπορεί να παρατηρήσετε διάφορες αλλαγές στο σώμα σας, όπως μία έρευνα της ιατρικής σχολής του George Washington University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνει ότι οι άνθρωποι που κόβουν το κρέας από τη διατροφή τους μπορούν να χάσουν περίπου 10 κιλά. Η φυσική χλωρίδα των ανθρώπων που τρώνε κρέας διαφέρει από εκείνη των χορτοφάγων. Μία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το κόκκινο κρέας συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Αν σταματήσετε την κατανάλωση κόκκινων και επεξεργασμένων κρεάτων, μπορεί να μειωθούν τα αυξημένα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα σας. Το κρέας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές, οπότε η μείωση και η διακοπή της κατανάλωσής του μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών των φλεγμονωδών αντιδράσεων. Ωστόσο, αν κόψετε εντελώς το κρέας από τη διατροφή σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε αρκετές πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα από άλλες πηγές. Αυτό μπορεί να σημαίνει την κατανάλωση περισσότερων ξηρών καρπών, οσπρίων, δημητριακών, φρούτων και λαχανικών. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να πάρετε συμπληρώματα για θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη B12 και τα ωμέγα 3.